Χαιρετίζω τη συγκέντρωση εδώ των υγειονομικών και θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις εμείς οι συνταξιούχοι τα θέματα που, για τα οποία αγωνίζονται. Μας αφορούν όλους. Χωρίς υγεία δεν υπάρχει ζωή. Επομένως, πολεμάμε για καλύτερες συνθήκες μέσα στην υγεία, στα νοσοκομεία. Πολεμάμε για πρωτοβάθμια υγεία που είναι το στήριγμα του δημόσιου τομέα υγείας. Θέλουμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, και για τα παιδιά και για τους μεγάλους και για τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει περίθαλψη μέσα στη χώρα μας. Ήρθαμε εδώ σήμερα να στηρίξουμε την απεργία σας. Δουλεύουμε, εργαζόμαστε σε ένα κλάδο που δυστυχώς σας επισκεπτόμαστε συχνά. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Το βιώνουμε κάθε φορά που χρειάζεται να επισκεφτούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο δικό μας τον κλάδο. Είναι ένας δίκαιος αγώνας, το οποίο έχει στο πλευρό του ολόκληρη την κοινωνία. Πλήττει τους πάντες αυτή η κατάσταση του να αντιμετωπίζεται με αυτή την πολιτική η ζωή μας σαν κόστος, του να βάζουν μια πλευρά τα κέρδη τους απέναντι στις ίδιες μας τις ζωές. Εμείς θα απαντήσουμε με τον τρόπο που έχετε αποφασίσει κι εσείς, με απεργίες, με γενικές συνελεύσεις, με οργάνωση της χώρας δουλειάς. Προσπαθούμε στους συλλόγους και τα σωματεία του δημόσιου τομέα να ανοίγουμε συνεχώς αυτή τη συζήτηση και να κινητοποιούμε κόσμο για την υγεία. Για την υγεία η οποία σε καμιά περίπτωση δεν στέκεται στο ύψος των αναγκών των εργαζομένων και του λαού σήμερα. Και αυτό δεν είναι από ατύχημα, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι σχεδιασμένο. Αυτό το σχέδιο, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, απαξίωση και πώληση των τομέων φιλέτων στους ιδιώτες, είναι κάτι που εφαρμόζεται εκτός από την υγεία και στην εκπαίδευση και στην κοινωνική πρόνοια. Αυτό που χρειάζεται είναι γενναία χρηματοδότηση. Οι συνθήκες εκστρατείας, στις οποίες είναι αναγκασμένοι, ειδικά μετά την πανδημία, να δουλεύουν γιατροί και νοσηλευτές, δεν μπορεί να είναι η κανονικότητα. Λεφτά μπορεί να υπάρχουν για την κυβέρνηση και τον προϋπολογισμό της, όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών και εφοπλιστών, δεν υπάρχουν όμως για την υγεία, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, αν δοθούν αυτά τα χρήματα θα πέσει έξω η οικονομία, η οποία όμως δεν πέφτει έξω για να ανακεφαλαιοποιήσει τράπεζες, για να χρηματοδοτήσει μεγαλοεπιχειρηματίες, για να προωθήσει την ανάπτυξη. Και μια κουβέντα παραπάνω. Επειδή έχει ανοίξει η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μετατροπή των οικονομιών σε πολεμικές οικονομίες, να έχουμε υπόψη μας ότι στην πολεμική οικονομία ο πρώτος που θα την πληρώσει θα είναι οι κοινωνικές δαπάνες. Οι περικοπές θα ξεκινήσουν από την υγεία, θα ενταθούν σε υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική πρόνοια. Πάλι λοιπόν εμείς θα πληρώσουμε την ύφη. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι συντεταγμένα, οργανωμένα, μαζικά να υπερασπιστούμε τη δημόσια, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, να ανοίξουμε την κουβέντα στους χώρους δουλειάς, να συσπυρώσουμε κόσμο για να υπερασπιστούμε αυτό το αγαθό. Αυτό κάνουμε, αυτό θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα και με την προοπτική της πανεργατικής απεργίας, της πανελλαδικής απεργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 20 του Νοέμβρη, που μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα κλιμάκωσης για τη συνέχεια, ώστε σε τελική ανάλυση να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού και να βροντοφωνάξουμε ότι δεν γίνεται να κερδίσουμε εμείς χωρίς να χάσουμε κάποιοι άλλοι. Εμείς, ο δικός μας ο κλάδος, δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα αυτή την περίοδο για υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Βρισκόμαστε και εμείς σε αγωνιστική ετοιμότητα για να μπορέσουμε να υπογράψουμε μια κλαδική σύμβαση με αξιοπρεπείς μισθούς για όλους τους εργαζόμενους του δικού μας του κλάδου. Απέναντι σε μια κυβέρνηση, η οποία βλέπουμε ότι έχει στην επικεφαλίδα της τον νόμο και την τάξη για όλους, όπως και για τους γιατρούς έτσι και για τους στρατιώτες που διαφώνησαν με την εμπλοκή της χώρας στα ανατολικά σχέδια και στο μακελιό που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Οπότε με τη σημερινή σας κινητοποίηση μπορούμε όλοι μαζί να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη απεργία στις 20 του Νοέμβρη, που θα δώσουμε μια ηχηρή απάντηση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο μεγάλο κεφάλαιο που μας θέλει φτηνούς και ευέλικτους.